Γεια σας! Στο σημερινό και επισήμως πρώτο μου βίντεο θα δοκιμάσω διάφορα beauty hacks που έχω βρει στο ίντερνετ και μου φάνηκαν λίγο περίεργα, οπότε ανυπομονώ να δω αν θα δουλεύουν ή όχι. Το πρώτο beauty hack έχει να κάνει με νύχια και συγκεκριμένα με top coat και σύμφωνα με αυτό βάλεις στο top coat σου λίγο corn flour, θα το κάνει matte. Στις οδηγίες του hack δεν έλεγε πόσο ακριβώς να βάλεις, απλά έλεγε να βάλεις μέχρι να γίνει κάπως ασπρουλιάρικο όπως είναι τα matte top coat. Έχω φτιάξει και αυτό εδώ το χωνάκι και θα αρχίσω να βάζω λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχει μείνει όλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Γενικά είναι ok, έχει ασπρίσει, απλά έχει ορισμένα σημεία στα οποία έχει κολλήσει το cornflower. Έχουν περάσει κάποια λεπτά και δεν μπορώ να πω ότι βλέπω καμία απολύτως διαφορά στα νύχια με το matte top coat και στα νύχια με το κανονικό top coat. Δηλαδή μου φαίνονται ακριβώς τα ίδια. Ίσως απλά το matte top coat έχει κάποια μικρά εξογκώματα λόγω του cornflower. Αλλά κατά τα άλλα αυτό το hack δεν δουλεύει. Το επόμενο hack έχει να κάνει με μακιγιάζ και συγκεκριμένα με πινέλα. Και σύμφωνα με αυτό, αν θέλεις να αλλάξεις το χρώμα της σκιάς στο πινέλο σου, χωρίς όμως να μείνει χρώμα από την προηγούμενη σκιά που χρησιμοποίησες, αρκεί να πάρεις ένα ντόνατ και να τρίψεις πάνω το πινέλο σου. Για το hack αυτό, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη σκιά, καθώς το χρώμα της είναι αρκετά σκούρο και έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν όντως θα φύγει μετά από το πινέλο. Γενικά είναι κάπως έτσι. Και για να δούμε τι θα γίνει αν βάλω το πινέλο στη σκιά και μετά το περάσω από τον ντόνατ. Πάνω στο πινέλο υπάρχει ακόμα λίγο καφέ από τη σκιά. Αλλά για να δούμε στο χέρι αν θα βγάλει καθόλου. Wow. Ναι, μπορώ να πω ότι αυτό το hack δουλεύει. Δηλαδή, εδώ είναι η σκιά κανονικά και εδώ είναι αφού το πέρασε το πινέλο από τον ντόνατ. Και μπορώ να πω δεν έχει τίποτα. Οπότε, πάμε στο επόμενο hack. Σύμφωνα με το οποίο, αν δεν έχεις τζέλ για τα φρύδια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα παλιό πινελάκι από μάσκαρα και λακ. Αρκεί να ψεκάσεις το πινελάκι με λίγη λακ και να το περάσεις από τα φρύδια σου. Okay. Φαίνεται να τα κρατάει αρκετά καλά. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι τα κάνει λίγο σκληρά. Εντάξει, ίσως είναι επειδή η λακ είναι πιο δυνατή από ότι ένα απλό τζέλ για τα φρύδια. Αλλά πιστεύω ότι για κάποιον που δεν έχει gel για τα φρύδια και θέλει να βάλει, είναι ένα καλό hack. Τα τελευταία δύο hack έχουν να κάνουν με αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο πιστεύω θα έχετε δει στο Instagram. Και υποτίθεται ότι και με τα δύο μέρη του μπορείς να βάλεις eyeliner πιο εύκολα. Αρχικά θα περάσω αυτό εδώ το σκηνάκι πάνω με λίγο eyeliner. Αρκετά εύκολο. Πιστεύω δουλεύει. Απλά μου βγήκε πολύ μεγάλο. Okay, βγήκε τεράστιο. Στο άλλο μάτι θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μέρος. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε περισσότερα και να μου σχολιάσετε από κάτω αν θα θέλετε να δείτε κάποιο άλλο make-up hack ή γενικότερα τι βίντεο θα θέλετε να δείτε από μένα. Θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρω να ανεβάζω βίντεο 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα τις Κυριακές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι καλά.